Το συνήθως φαινόμενο που παρατηρείται στις μοτοσυκλέτες on-off, εντούρο και MX κυρίως, είναι η διαρροή στις τσιμούχες του πυρουνιού. Σήμερα θα δείξουμε μία πλήρη επισκευή, αλλαγή δηλαδή λαδιών και τσιμούχες μπροστινού συστήματος σε open cartridge πυρούνι, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα πυρούνι 48 χιλιοστών της εταιρείας White Power. Έχουμε τοποθετήσει, όπως βλέπουμε, τα πυρούνια μας και τα ειδικά εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε στο συγκεκριμένο πυρούνι. Όσον αφορά το White Power, χρειαζόμαστε ένα κλειδί 22 και ένα κλειδί 24. Το 24 για να ανοίξουμε το πάνω μέρος του πυρούνιου και το 22 για να κρατήσουμε κόντρα μέσα για να λασκάρουμε, όπως θα δούμε αργότερα, την τάπα του πυρούνιου. Έχουμε τις βελτιωμένες τσιμούχες, οι οποίες έχουν χρώμα πράσινο-μπλε. Οι συγκεκριμένες τσιμούχες είναι η SKF, είναι επώνυμη τσιμούχα, που έχει μπει πολύ καλά στο χώρο με τις αναρτήσεις και πλέον όλοι οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν αυτές τις τσιμούχες. Θα τις καταλάβουμε από το συγκεκριμένο χρωματισμό. Έχουμε ένα μπουκάλι καθαρή βενζίνα, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να βγάλουμε και τα κατάλληλα και να καθαρίσουμε τα εσωτερικά εντόκια του πυρουνιού, τα λάδια μας, που στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είναι 48 χιλιοστά, θα χρησιμοποιήσουμε ένα λίτρο και κάτι. Το λάδι που θα χρησιμοποιήσουμε στο συγκεκριμένο πυρούνι είναι ΣΑΕ 5, που σημαίνει δηλαδή ότι το εξόδιο του είναι πεντάρι. Το προτείνει ο κατασκευαστής. Θα εξηγήσουμε όμως ότι μπορούμε να παίξουμε και με 2,5 και με 7,5 και τι επηρεάζει αυτό στη λειτουργία του πυρουνιού. Θα το δούμε στη συνέχεια. Έχουμε το ειδικό εργαλείο για να τοποθετούμε τις τσιμούχες, αλλά σε περίπτωση που κάποιος δεν το διαθέτει αυτό, είναι πολύ εύκολο. Θα δούμε έναν άλλο τρόπο πώς να τοποθετούμε τις τσιμούχες μέσα στο πυρούνι, αν δεν διαθέτουμε το ειδικό εργαλείο. Και ένα μετρητή για να μετρήσουμε το ύψος του λαδιού. Το ύψος του λαδιού, το οποίο ο κατασκευαστής λέει ότι συνήθως τα πυρούνια open cartridge πάντα κυμαίνεται από 9 έως 13 πόντους. Θα εξηγήσουμε και αυτό κατά τη διάρκεια του βίντεο για να δούμε τι ρόλο παίζει το ύψος του λαδιού μέσα στο πυρούνι. Τοποθετούμε το πυρούνι μας στη μέγενη. Αν είναι δυνατόν να έχουμε προστατευτικά μάγουλα, τα οποία θα προστατεύσουν το εξωτερικό θάλαμο του πυρουνιού, δεν θα τα τραυματίσουμε δηλαδή. Σφίγγουμε καλά 24 κλειδί και ξεκινάμε ξεβιδώνοντας την τάπα του πυρουνιού. Ξεβιδώνουμε την τάπα του πυρουνιού και αποκαλύπτεται το ελαττήριο. Σε όλα τα πυρουνιά, ανεξάρτητα αν είναι white power, τα open cards πάντα, ανεξάρτητα αν είναι white power, τα γιάπα, σόβα ή μαρδόκι, το φαινόμενο είναι συνήθως το ίδιο. Δηλαδή τάπα, ελαττήριο και η κότρα. Κατάμε, γιατί εννοείται ότι το φτιάχνουμε στην αποθήκη στο σπίτι μας, κάπου που δεν είναι απαραίτητα συνέβη όπως εδώ, χρησιμοποιούμε πολύ απλούς τρόπους. Παίρνουμε με τα μπούτια, με τα γόνατά μας και κατέβουμε κόντρα το πυρούνι. Κατεβάζουμε το ελαττήριο και βάζουμε κόντρα το 22, όπως εδώ. Παίρνουμε το 24 και λασκάρουμε. Ξεβιδώνουμε. Κρατώντας κόντρα, όπως είπαμε, με το 22, λασκάρουμε το πάνω μέρος της τάπας. Βλέπουμε τώρα τα τεφλόν, τα οποία παρεβάλλονται μεταξύ της τάπας και του ελαττηρίου. Το τεφλόν αυτό είναι η προφόρτιση του ελαττηρίου. Και όπως βλέπουμε, υπάρχει ένα πάχος εδώ, ένα άλλο πάχος εδώ και για παράδειγμα έχουμε και αυτό εδώ. Βλέπουμε άλλο ένα πάχος εδώ. Τα διαφορετικά πάχη στο τεφλόν μας βοηθούν για να προφορτήσουμε ή να αποπροφορτήσουμε το ελαττήριο, φτιάχνοντας ουσιαστικά στη μοτοσυκλέτα τα πρώτα εκατοστά της διαδρομής, εκεί που δουλεύει δηλαδή το ελαττήριο. Ρίχνουμε πάλι το τεφλόν, το οποίο παραβάλλεται μεταξύ του ελαττηρίου και της τάπας. Όπως εξηγήσαμε, υπάρχουν διάφορα μεγέθη στο πάχος του τεφλόν, της προφόρτισης δηλαδή, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι, προφορτίζουμε βάζοντας πολλά ή αφαιρώντας, αποπροφορτίζουμε το ελαττήριο. Και ουσιαστικά τι κάνουμε με αυτό,
μετράμε και φέρνουμε στα μέτρα μας το στατικό σάγκ χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουμε λατήριο. Το στατικό σάγκ της μοτοσυκλέτας μετριέται με τη μοτοσυκλέτα και για την προστανάρτηση και στην πίσω με τις αναρτήσεις σε πλήρη έκταση και κατεβάζοντας το σταν με τη μοτοσυκλέτα ακουμπισμένη στο έδαφος. Πιέζουμε το ελαττήριο προς τα κάτω και αφαιρούμε το εργαλείο, το κλειδί που χρησιμοποιήσαμε για την κόντρα για να λασκάρουμε την τάπα μας. Αφαιρούμε το ελαττήριο. Προσεκτικά. Αφού αφαιρέσουμε το ελαττήριο, τραβάμε τη βέργα μας, τη βλέπουμε τώρα. Η βέργα μας, η τάπα μας εφαρμόζει έτσι και ουσιαστικά μεταβάλλοντας τα κλικ από εδώ προφορτίζουμε τη βέργα και δημιουργούμε τη διαφορά στις ροδέλες της επαναφοράς. Αφού έχουμε βγάλει και την βέργα της επαναφοράς όπως δείξαμε πριν σε ένα καθαρό, σε ένα λεκανάκι, αδειάζουμε τα λάδια μας. Αρχίζουμε τώρα και τρομπάρουμε. Ακούμε το υδραυλικό που δουλεύει. Δημιουργείται μια αντίσταση στην αρχή. Τρομπάρουμε έτσι μέχρι το σημείο που η τρόμπα δεν θα έχει καθόλου αντίσταση. Οπότε με αυτόν τον τρόπο είμαστε σίγουροι ότι έχουν βγει όλα τα λάδια μέσα από το πιμούλι μας. Ανοίγουμε το μπουκάλι μας με την καθαρή ζίνα και ρίχνουμε μέσα στο θάλαμο καθαρή βενζίνα. Αρχίζουμε πάλι να τρομπάρουμε και αυτό το κάνουμε γιατί η καθαρή βενζίνα θα μας καθαρίσει και τα τελευταία υπολείμματα παλαιού λαδιού που έχουν μείνει μέσα στο θάλαμο του κάτριτς. Του μπάρουμε για να αφαιρέσουμε τη βενζίνα και τα λάδια μας και ξανά την ίδια διαδικασία. Θα τον μπάρουμε εσώτου δεν νιώθουμε καθόλου αντίσταση. Βλέπουμε το πιούνι μας όσο τον μπάρουμε τόσο βγάζει λάδι. Με αυτόν τον τρόπο, πολύ βασικό, βλέπουμε και τη λειτουργία της τρόμπα μας, αν είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς να χρειαστεί να λύσουμε εξ ολοκλήρου το πιρούνι. Τοποθετούμε πάλι το καλάμι μας, το πιρούνι, στη μέγενη με ένα κατσαβίδι αφαιρούμε την προστατευτική ξύστρα, τη λεγόμενη του πιρουνιού. Αφαιρούμε όπως βλέπουμε με ένα πιο λεπτό κατσαβίδι την ασφάλεια της τσιμούχας, η οποία είναι αυτή εδώ και ουσιαστικά η ασφάλεια της τσιμούχας στο open cartridge και όχι μόνο, τι κάνει, είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του εσωτερικού θαλάμου με τον εξωτερικό θάλαμο. Από κάτω όπως θα δούμε σε λίγο είναι η τσιμούχα και τα δαχτυλίδια κούρσης. Παίρνουμε τον εξωτερικό θάλαμο τώρα και τραβάμε δυνατά προς τα πίσω. Αμέσως αποκαλύπτονται τα εσωτερικά του πιμουνιού, εξωτερικός θάλαμος. Με ένα κατσαβιδάκι ανοίγουμε και αφαιρούμε τα τεφλόν τα λεγόμενα, τα δαχτυλίδια κούρσης δηλαδή. Ένα, δύο, αποστατική ροδέλα, τσιμούχα, ασφάλεια, προστατευτικό τσιμούχας, και εδώ πέρα ακριβώς τώρα θα δούμε το λόγο που είχαμε τη διαρροή στο πιρούνι μας. Εδώ βλέπουμε το λόγο που έχουμε τη διαρροή που είναι συνήθις
πλέον αιτία για τη διαρροή των μπροστινών. Όπως παρατηρούμε εδώ πέρα, βλέπουμε τη λάσπη, την οποία, τα κατάλοιπα της λάσπης, τα οποία έχουν εισχωρήσει και έχουν περάσει μέσα από το προστατευτικό της τσιμούχας, τα οποία έχουν εισέλθει και στο χώρο της τσιμούχας, είναι εμφανή τα σημάδια εδώ. Σε ένα σημείο εδώ βλέπουμε και το σκίσιμο της τσιμούχας που έχουμε. Εγώ εδώ βλέπουμε το σκίσιμο της τσιμούχας που επήλθε από τη βρώμα που έχει εισχωρέσει από το προστατευτικό της τσιμούχας μέσα εδώ. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεταξύ της τσιμούχας και του καλαμιού κενό και να έχουμε τη διαρροή του λιπαντικού. Πριν τοποθετήσουμε τα καινούργια εξαρτήματα μας στο πυρούνι, καλό είναι με ένα απαλό σκοτς πράι στην προκειμένη περίπτωση και λίγο αντισκουριακό σπρέι. Περνάμε μία το καλάμι μας, γιατί συνήθως στην off-road χρήση παρατηρούνται μικρά χτυπήματα από πετρούλες ή από διάφορα άλλα αντικείμενα επάνω στο καλάμι μας, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν τη διάμετρο του καλαμιού, με αποτέλεσμα να εισέρχεται η βρώμα ή η λάσπη μέσα στη σκούπα και μετέπειτα στη τσιμούχα μας, και να έχουμε το αποτέλεσμα που προηγουμένως είδαμε. Περνάμε έτσι, απαλά τρίβοντας δεξιά, αριστερά και πάνω κάτω, ουσιαστικά λιένοντας την επιφάνεια όπου θα δουλέψει η τσιμούχα και τα δαχτυλίδια. Καθαρίζουμε πολύ προσεκτικά τη σκούπα μας ή αλλιώς προστατευτικό τσιμούχας με ένα πανάκι μέσα, και εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Να καθαρίσουμε όλα τα κατάλοιπα βρώμας που υπάρχουν. Επειδή αυτό ουσιαστικά έχει δουλέψει και έχει πάρει ανοχές, όπως βλέπουμε, ένα πολύ καλό μυστικό για να γλιτώσουμε να πάρουμε καινούριο προστατευτικό σκούπας από τη στιγμή, επαναλαμβάνουμε, που δεν είναι σκισμένο, είναι σε καλή κατάσταση δηλαδή, αφαιρούμε το ελαττήριο, ψάχνουμε να βρούμε την αρχή του ελαττηρίου, ξεβιδώνουμε και με ένα κοφτάκι αφαιρούμε ένα μικρό κομμάτι, επιτυγχάνοντας καλύτερη άρμωση του ελαττηρίου επάνω στο προστατευτικό, τη λεγόμενη σκούπα. Οπότε με αυτό το μικρό μυστικό δεν επιτρέπουμε την εισροή βρώμας μέσα από την σκούπα προστατευτικό, με αποτέλεσμα να μας χαλάσει εκ νέου την τσιμούχα μας. Τοποθετούμε το ελαττήριο εκ νέου και βλέπουμε αμέσως ότι έσφιξε κατά πολύ σε σύγκριση με πριν η διάμετρος της σκούπας. Επίσης, επειδή εννοείται ότι τα φτιάχνουμε μόνοι μας, όπως είπαμε και στην αρχή, και δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία στο σπίτι μας, στην αποθήκη μας, στο πάνω μέρος όπου εδράζεται το πάνω τεφλόν δημιουργείται, όπως βλέπουμε, μία εσοχή. Αν προσπαθήσουμε να βάλουμε την τσιμούχα μας μέσα, υπάρχει περίπτωση αυτή η εσοχή να μας τραυματίσει και τη σκούπα αλλά και την τσιμούχα μας. Οπότε τι κάνουμε, τοποθετούμε το σελοφάν, για παράδειγμα, από ένα πακέτο τσιγάρα, το αρμόζουμε στο καλάμι μας και αρχίζουμε την άρμωση των ανταλλακτικών. Βλέπουμε ότι περνάει πολύ εύκολα και δεν έχουμε καμία αντίσταση. Το σηκώνουμε λίγο πάνω, περνάμε
τη σκούπα μας και την δοκιμάζουμε εδώ να δούμε σε τι κατάσταση τώρα που κόψαμε το ελαττήριο βρίσκεται η περίμετρος ουσιαστικά. Αν ασφαλίζει καλά, τοποθετούμε μετέπειτα με τη σειρά τα ανταλλακτικά όπως ακριβώς τα είχαμε βγάλει. Σκούπα, ασφάλεια. Τσιμούχα, στην οποία τσιμούχα τοποθετούμε ελάχιστο γράσο ψηλό ή ειδική σιλικόνη. Ελάχιστο, γιατί πολλοί χρησιμοποιούν μεγάλη ποσότητα με αποτέλεσμα να κατακάθεται η βρώμα επάνω στη τσιμούχα με το γνωστό αποτέλεσμα που είχαμε πει, δηλαδή την κάθεται η βρώμα γύρω από την τσιμούχα και δουλεύοντας τη τσιμούχα ουσιαστικά απορροφά τη βρώμα μέσα με αποτέλεσμα να έχουμε τη διαρροή εκ νέου του λιπαντικού. Βάζουμε λίγο γρασάκι, λίγο βαζελίνη, αυτό δεν είναι γράσο ακριβώς, λίγο, στην περίμετρο της τσιμούχας. Και την τοποθετούμε προσεκτικά και βλέπουμε την αντίσταση της τσιμούχας μας πάνω στο καλάμι. Μετέπειτα τοποθετούμε την αποστατική ροδέλα. Αυτά είναι τα τεφλόν, τα δαχτυλίδια δηλαδή που υπάρχουν μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού θαλάμου. Αυτό το τεφλόν είναι εκεί και γλιτώνει ουσιαστικά τις τριβές μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού θαλάμου. Γι' αυτό πολλές φορές όταν βλέπουμε ότι το πιρούνι μας κατά κάποιο τρόπο έχει μια τάση να κολλάει, ουσιαστικά τι έχει γίνει, έχει φαγωθεί το τεφλόν, το οποίο το βλέπουμε εσωτερικά, εδώ που δουλεύει δηλαδή και όχι εξωτερικά, το μεγάλο δαχτυλίδι, βλέπουμε εσωτερικά, να μην είναι τραυματισμένο, να μην έχει την παραμικρή αμυχή. Σε περίπτωση που έχουμε την παραμικρή αμυχή, αλλάζουμε τα δαχτυλίδια μας. Όπως βλέπουμε, αυτό είναι σε άριστη κατάσταση εσωτερικά. Εξωτερικά έχει μία μικρή αλλά αμελητέα επαφή. Τοποθετούμε και αυτό. Αφαιρούμε το προστατευτικό που χρησιμοποιήσαμε πριν για την εισαγωγή όλων των ανταλλακτικών, για την άρμωση καλύτερα των ανταλλακτικών. Και είναι το τελευταίο τεφλόν που βλέπουμε, το τελευταίο δαχτυλίδι, το οποίο αυτό κοιτάμε πάντα την γκρι πλευρά, την εξωτερική σε αυτό, το μικρό την εξωτερική είπαμε, στο μεγάλο την εσωτερική. Για τυχόν ξέφτισμα ή χτυπήματα. Όπως βλέπουμε και αυτό είναι σε πολύ αρκετά καλή κατάσταση. Κοιτάμε την ελαστικότητά του και το τοποθετούμε. Έτσι τώρα είμαστε έτοιμοι να τοποθετήσουμε και τον εξωτερικό θάλαμο. Καθαρίζουμε προσεκτικά τον εξωτερικό θάλαμο στο σημείο όπου εδράζονται τα δαχτυλίδια και η τσιμούχα μας. Και αρχίζουμε να αρμόζουμε. Βλέπουμε την αντίσταση του δαχτυλιδιού. Σπρώχνουμε μέσα την καινούργια τσιμούχα με το δαχτυλίδι και τον αποστάτη και πιέζουμε την τσιμούχα να μπει μέσα. Χρησιμοποιούμε το ειδικό εργαλείο για να βάλουμε την τσιμούχα μέσα. Σε περίπτωση είπαμε που δεν διαθέτουμε το ειδικό εργαλείο,
Ένας απλός τρόπος είναι να κόψουμε την παλιά μας τσιούχα στη μέση, να την τοποθετήσουμε μέσα εδώ. Και να χρησιμοποιήσουμε την παλιά τσιμούχα σαν ειδικό εργαλείο για να βάλουμε την καινούργια. Την τοποθετούμε εδώ και με ένα απλό χτύπημα προς τα κάτω βάζουμε την καινούργια τσιμούχα μέσα χρησιμοποιώντας την παλιά μας τσιμούχα σαν ειδικό εργαλείο. Τοποθετούμε και την ξύστρα μας. Είμαστε έτοιμοι για να βάλουμε τα λάδια μας και να κλείσουμε το πιούνι μας. Παίρνουμε τη βέργα και καθαρίζουμε την βέργα της επαναφοράς όπως δείξαμε στην αρχή. Το καλάμι μας, τοποθετούμε τη βέργα μέσα. Και τοποθετώντας τη βέργα μέσα, πιέζουμε με το δάχτυλό μας απλά για να δούμε ότι δουλεύει η βαλβίδα που μεταβάλλει τις ροδέλες στην επαναφορά. Όπως θα δούμε, πιέζοντας τη βέργα της επαναφοράς έχουμε μία μικρή μετατόπιση της, που σημαίνει ότι δουλεύει κάτω ακριβώς είναι από τη βέργα, κάτω ακριβώς από τη βέργα, στο κάτω μέρος εδώ είναι η βαλβίδα και το ελαττήριο που ουσιαστικά μεταβάλλει τη δίωδο του λαδιού στην απόσβεση επαναφοράς. Αφού όλα είναι εντάξει, τοποθετούμε το λάδι μας. Προσοχή μεγάλη, το λάδι να μην πέσει μέσα στην τρύπα όπου είναι η βέργα της επαναφοράς. Γι' αυτό καλό είναι να σηκώνουμε λίγο αυτό και να ρίχνουμε το λάδι μας στον θάλαμο. Αφού τοποθετήσουμε το λάδι μέσα, κάνουμε την διαδικασία που κάναμε στην αρχή όταν βγάζαμε το λάδι. Δηλαδή τρομπάρουμε την τρόμπα πάνω κάτω. Ακούμε και τον ήχο. Έως ότου νιώσουμε πλήρη αντίσταση. Αυτό είναι πολύ βασικό γιατί είναι η λεγόμενη εξαέρωση. Δηλαδή από τη στιγμή που τραβάμε την τρόμπα από κάτω μέχρι τέρμα επάνω να μην έχουμε καθόλου κενό στην τρόμπα μας. Τραβώντας τη και με δύναμη βλέπουμε ότι η τρόμπα έχουμε μεγάλη αντίσταση. Και αφού όλη η τρόμπα είναι ok, μετράμε το ύψος του λαδιού. Ρίχνουμε το λάδι μας. Παίρνουμε το μετρητή. Βάζουμε μία συγκεκριμένη ένα συγκεκριμένο σημείο, 20 πόντους για παράδειγμα, και βουτάμε το μέτρο μας μέσα στο καλάμι. Τα αφήνουμε να βραχεί καλά για να έχουμε καλή ένδειξη. Βγάζοντάς το, βλέπουμε σε ποιο σημείο έχει βρέξει το λάδι το μετρητή. Στη συγκεκριμένη φάση είναι στους 8 πόντους, άρα 20 μείον 8 είμαστε στους 12 πόντους. Για το συγκεκριμένο, για εντούρο χρήση του φίλου μας του Ελγκάτο, το πιρούνι, θα χρησιμοποιήσουμε ύψος λαδιού 11 πόντους. Για χρήση μοτοκρός συνιστάται η χρήση λαδιού στους 9 πόντους. Δηλαδή ουσιαστικά τι κάνουμε, το ύψος του λαδιού μεταβάλλει την αναλογία ποσότητας λαδιού με ποσότητα αέρα. Οπότε τι κάνουμε, όσο μικραίνει η απόσταση του λαδιού, όσο μικραίνει η απόσταση μάλλον του αέρα, δηλαδή αυξάνει το ύψος του λαδιού, έχουμε μεγαλύτερη αντίσταση και πιο σκληρό πυρούνι. Αντίθετα, όσο η απόσταση του λαδιού είναι μικρότερη και ο αέρας είναι μεγαλύτερος,
έχουμε πολύ πιο μαλακό πυρούνι. Τραβάμε την τρόμπα μέχρι την πλήρη έκταση, βάζουμε τον αντίχειρα εδώ για κόντρα, παίρνουμε το ελαττήριο και το τοποθετούμε γρήγορα. Τοποθετώντας το ελαττήριο, τραβάμε την τρόμπα επάνω, βάζουμε το τεφλόν που είχαμε αφαιρέσει στην αρχή, που είπαμε ότι είναι, χρησιμοποιείται για την προφόρτιση του ελαττηρίου, ακριβώς αυτό κάνει το τεφλόν. Βλέπουμε εδώ πέρα τη διαφορά, ένα τεφλόν, μπορούμε να βάλουμε και άλλο τεφλόν και να προφορτίσουμε το ελαττήριο. Και τοποθετούμε και την τάπα μας. Βάζουμε την κόντρα, το εργαλείο το ειδικό που είχαμε χρησιμοποιήσει και πριν, κόντρα, και τοποθετούμε την τάπα για την τελική άρμωση. Παίρνουμε το 24, κρατάμε πάλι έτσι και βιδώνουμε. Όχι πάρα πολύ δυνατά. Αλουμινάκι είναι, όχι πάρα πολύ δυνατά. Τον ίδιο ακριβώς τρόπο συνεχίζουμε και το επόμενο καλάμι μας.